Λοιπόν, μετά από μια ζήτηση ενός φίλου για να φτιάξουμε αυτό το βίντεο, σας δείχνω αυτή την κατασκευή που είχα φτιάξει. Είναι κολλητήρι, ταχυκολλητήρι, χρησιμοποιεί μετασχηματιστή φούρνο μικροκυμάτων. Εδώ είναι το πίσω μέρος του. Εδώ είναι το μπροστά. Έχουμε δύο χαλκοσωλήνες συμπιεσμένους για ακροδέκτες. Έχουμε ένα σύρμα το οποίο είναι αγρόσύρμα γαλβανιζέ για ηλεκτρόδιο. Δίπολο μας, βασικά. Ηλεκτρόδιο δίπολο. Εδώ πέρα συγκεντρώνει τη θερμοκρασία. Βάζουμε την πλακέτα. Έχουμε μια πλακέτα φούρνο μικροκυμάτων, ένα δείγμα, να βγάλουμε κάτι αντιστάσεις. Θα το βάλουμε τώρα μπροστά για να δείτε πώς δουλεύει. Πολλά λόγια είναι φτώχεια. Βάζουμε την πρίζα μας. Δίνω ρεύμα. Ξεκινάει ο ανεμιστήρας. Αυτή είναι η πενταϊέρα. Κάθε φορά που θα την πατάμε θα δίνει 24 βολτ τάση μέσα στο ρελέ και θα κλείνουν οι επαφές. Θα δίνει στο μετασχηματιστή και θα δίνει εδώ πέρα χαμηλό ρεύμα, υψηλό ρεύμα, χαμηλή τάση. Για να το κάνουμε τώρα στην πράξη αυτό εδώ. Ας κάνουμε ένα zoom στην κάμερα. Εδώ. Να δούμε καλύτερα πώς δουλεύει το μηχάνημα. Εδώ πέρα καλά είμαστε. Λίγο έτσι. Και πάμε να ξεκολλήσουμε κάποιες αντιστάσεις. Βάζουμε την πενταγέρα μας. Αυτή είναι κάτω στο πόδι. Και κάθε φορά που θα την πατάμε, τη βάζω εδώ να τη βλέπετε. Έτσι, με το πόδι μου. Θα εφαρμόζουμε την πλακέτα εδώ για να βγάζουμε τα εξαρτήματα. Πάμε. Θα βγάλουμε αυτή την αντίσταση. Ξεκινάμε. Κόβει το ρεύμα κάθε φορά που το πατάμε. Βγήκε μία από τον ανεμιστήρα και δίνει στο κύκλωμα. Έχει θερμότητα από πριν. Να τη βγάλαμε την μία αντίσταση. Βλέπετε? Και είναι και καλούτσικη η αντίσταση. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν κάποιοι φίλοι σε παλιά κυκλώματα. Πάμε δεύτερη αντίσταση. Έχουμε αυτή την αντίσταση. Ξανά θα πατήσουμε, θα εφαρμόσουμε εδώ πέρα το δίπολο και θα πατήσουμε. Δίνει τώρα θερμοκρασία υψηλή. Τα αφήνουμε. Είναι λίγο ζόρικη αυτή. Γιατί είναι στραβωμένα και τα ποδαράκια από κάτω, γι' αυτό ξαναπατάμε. Τη βγάλαμε, γρήγορα. Όταν τη βγάζεις γρήγορα δεν χαλάει κιόλας. Τι να βγάλουμε άλλο. Ας βγάλουμε και αυτό το πυκνωτή το μικρό. Το πατάμε. Να τους και αυτός είχε στραβωμένα τα ποδαράκια του. Βγήκε όμως γρήγορα. Λοιπόν, έτσι δουλεύουμε για να βγάλουμε να βγάλουμε και αυτό καλωδιάκι, τη γύρωση. Δίνουμε, εφαρμόζουμε, βγήκε. Μπαμπαμ. Και η μαγιά σε αυτό το μηχάνημα είναι ότι έχουμε το πόδι μας στην πενταγέρα, το πατάμε ανεξάρτητα. Κρατάμε την πλακέτα μας με τα δύο χέρια ή με το ένα και τη δουλεύουμε. Βάζουμε την πλακέτα εδώ πέρα, κρατάμε με το ένα χέρι το εξάρτημα, το τραβάμε και τελείωσε η υπόθεση. Φυσικά αυτή η κατασκευή εδώ πέρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βγάλεις εξαρτήματα που έχουν πολλά ποδαράκια.
Συνήθως μπορείς να κάνεις δουλειά με 2, 3, άντε το πολύ 4. Να, παραδείγματος χάρη αυτό το φίλτρο τώρα, θα το βγάλουμε ένα 2. Πατάμε, ζεσταίνεται το, βγάζουμε το ένα κομμάτι, πάμε μετά στο δεύτερο. Δίνουμε άμα χρειαστεί και άλλο θερμοκρασία. Βγάλαμε αυτό. Ζεστάθηκε κιόλας, να το. Έτοιμο. Βγήκε το εξάρτημα. Αλλιώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κολλητήρι, κλασικό, και αναρροφητή αέρα. Για να τραβήξει το καλά και να το ξεκολλήσουμε. Έτσι, άμα θέλετε, μπορείτε να βγάλετε πιο εύκολα το εξάρτημα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Γεια σας.